Λέω να σας πω εγώ ποιος είναι ο Αλέξης Κουγιάς, είτε στον επαγγελματικό του χώρο, είτε στον χώρο που δραστηριοποιείται και του αρέσει πάρα πολύ το πόσο. Η σημερινή μέρα λοιπόν για μας είναι πάρα πολύ μεγάλη, διότι όπως σας είπα και στην προηγούμενη συνέντευξη που κάναμε και μέσα από δύο γενικές συνελεύσεις, ένα σημαντικό κομμάτι για την Κόρινθο, έκανα μία απλή αναφορά και είπα ότι όποτε είχε σοβαρές διοικήσεις, πήγε μπροστά. Μέσα λοιπόν από τον άξονα και το κομμάτι αυτό ότι όποια ομάδα έχει σοβαρή διοίκηση πάει πάντα μπροστά γιατί είναι απαραίτητη υπόθεση ποδόσφαιρο. Και μέσα στον προβληματισμό με ένα προσωπικά και των υπολείπων μελών της καινούργιας διοίκησης της Κορίνθου να αποκτήσουμε μια όσο μπορούμε πιο δυνατή και σοβαρή διοίκηση για να προχωρήσουμε και μέσα από την καθημερινή μου συναναστροφή και επικοινωνία και τη φιλία μου που έχουμε τον Αλέξη τον Κούγια, Κορίνθιος και αυτός το ξέρετε πάρα πολύ καλά, θειασότης και λάτης του ποδοσφαίρου. Κάναμε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση και ήταν θετικός αυτή τη στιγμή με την παρουσία του και με όλη αυτή τη δραστηριότητα που τον διακατέχει με το ποδόσφαιρο και με την προσωπικότητα που έχει να βοηθήσει την Κόρινθο. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Τα υπόλοιπα θα τα ακούσει από εμένα. Ναι. Ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή. Την έχω ξαναζήσει βέβαια. Και δυστυχώς, παρά το ότι έγινε μια εξαιρετική προσπάθεια τότε και μια εξαιρετική διαδρομή, οι συνθήκες που τότε αποχώρησα από την Κόρινθο με έχουν ακόμα πολύ, πολύ έτσι, είναι πολύ χαραγμένες βαθιά μέσα μου γιατί στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Θεωρώ ότι όμως ότι δεν πρέπει να κοιτάξουμε πίσω καθόλου. Και σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται η Κόρινθος αυτή τη στιγμή, το τελευταίο που ενδιαφέρει είναι τα συναισθήματα κάποιου, η πίκρα κάποιου για κάτι που συνέβη από κακές συμπεριφορές. Μου τηλεφώνησε ο Σωτήρης, με τον οποίο έχουμε σχεδόν καθημερινή επαφή πάρα πολλά χρόνια, και με εξέπληξε η αιτία του τηλεφωνήματος. Αυτό έγινε προ λίγων ημερών. Μου ζήτησε, με βολιδοσκόπησε στην κυριολεξία, το αν ενδιαφέρομαι να βοηθήσω αυτήν την ιστορική ομάδα. Η απάντηση ήταν αυτονόητη. Και είναι αδιανόητο για μένα να μην βοηθώ όταν μπορώ να βοηθήσω. Αυτό αφορά γενικότερο μόνο στη ζωή μου. Βοηθάω τους ανθρώπους. Δεν ξεχνάω την διαδρομή μου, την αφετηρία της ζωής μου. Οπότε, για μένα, όταν μπορώ να βοηθήσω, είναι αυτονόητο. Αν αυτό που σε προσκαλώ να βοηθήσεις είναι και κάτι που αποτελεί προσωπικό σου παιδικό βίωμα, καταλαβαίνετε ότι είναι ακόμη πιο εύκολη η απάντηση. Ήμουν θετικός στην απάντηση και προσπαθούσα να επεξεργαστώ μια ρεαλιστική πραγματικότητα που υπάρχει με την ιδιοκτησία της Παναχαϊκής, την προεδρία της Παναχαϊκής και το γεγονός ότι θα πρέπει η δική μου προσωπικότητα να ενταχθεί σε μια προσπάθεια που κάνει μια εξίσου ιστορική ομάδα, γιατί οι διαφορές είναι ελάχιστες. Μπορεί οι αγωνιστικές διαφορές αυτή τη στιγμή να είναι τεράστιες. Αλλά όταν κοιτάξεις πίσω, η ιστορία των δύο ομάδων είναι κάτι που σου δημιουργεί πραγματικά πολύ μεγάλες υποχρεώσεις. Και εγώ, έχοντας ένα προσωπικό αυτοσεβασμό, δεν μ' αρέσει να μηδενίζω αυτό που πραγματικά υπάρχει ή να το περιορίζω. Ο προβληματισμός μου λοιπόν ήταν για το πώς θα μπορούσε να γίνει αυτή η συμμετοχή μου χωρίς να υπάρχουν υποκριτικά κενά, χωρίς δηλαδή να κρύβεις την πραγματική συμμετοχή σου, τη ρεαλιστική συμμετοχή σου, μια συμμετοχή που τα τελευταία 6 χρόνια με έχει φέρει σε πολύ δύσκολη θέση και σε προσωπικό επίπεδο και σε αγωνιστικό επίπεδο, με τον τρόπο που αντιλαμβάνω εγώ το ποδόσφαιρο.
Ήμουν πολύ προβληματισμένος, γι' αυτό μέχρι τη στιγμή που μου τηλεφώνησε ο πρόεδρος της Ενώσεως, ο Μιχάλης Τσιχριτζής. Και είναι αλήθεια ότι είχε πολύ μεγάλη σημασία το γεγονός ότι μου τηλεφώνησε ο Μιχάλης Τσιχριτζής, γιατί τότε σε εκείνη την οδυνηρή Γενική Συνέλευση που παιδιά τα οποία εγώ και ο Μιχάλης τα είχαμε πάρει από το χέρι και τα οδηγήσαμε κάπου με πολλή ασέβεια φέρθηκαν απέναντί μου, είχαν ταυτίσει την παρουσία τους με τον Μιχάλη Τσιχριτζή και εγώ είχα στενοχωρηθεί πάρα πολύ. Και επειδή δεν μου άρεσε να κρύβω και να μεσάω τα λόγια μου, γιατί όταν κάτι ξεκινάει πρέπει να ξεκινάει με υγεία, όχι με υποκρισία, πραγματικά απελευθερώθηκα και θέλω να σας πω ότι δεν είναι μόνο το τηλεφώνημα, αλλά είναι το περιεχόμενο του τηλεφωνήματος. Και πραγματικά χαίρομαι ιδιαίτερα που τον βλέπω και εδώ. Για μένα δεν υπάρχει πρόεδρος Ενώσεως Τσιχριτζής, υπάρχει ο Τσιχριτζής με το παλτό και με την τσάντα. Να τρέχει παντού. Και επίσης υπήρξαν τηλεφωνήματα προς τη μεριά μου από παιδιά που ήταν παιδάκια όταν εγώ έφυγα από την προσπάθεια που κάναμε τότε το 2003. Έχουν περάσει κιόλας 11 χρόνια. Μιλάω για την οικογένεια Πρωτόπαπα, για ένα παιδί το οποίο είναι ερωτευμένο με την κόρη του δηλαδή και το οποίο ξέρω ότι κάνει και οικονομικές θυσίες μεγάλες σε πολύ δύσκολες μέρες. Μεγάλη μου χαρά υπήρξε το γεγονός ότι άκουσα ότι ασχολείται ο εκλεκτός συνάδελφος ο κύριος Γιαννίκος και τον οποίο βλέπω και πάλι και πραγματικά είναι εξαιρετικό γεγονός. Και θέλω να σας πω ότι όλοι καταλαβαίνετε ότι αυτό που γίνεται σήμερα θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο να έχει στερεές βάσεις και ουσία, γιατί αλλιώς δεν έχει καμία σημασία. Αν πρόκειται να είναι ένα, όπως το γράφει η ΣΥΝΕ, εδώ η εφημερίδα που λέει μπαμ με τον Αλέξη τον Κούγια, ξέρετε, τα μεγάλα μπαμ είναι και αυτά τα οποία ξεφουσκώνουν πολύ γρήγορα. Πιο καλά να είσαι ήρεμη δύναμη, παρά να κάνεις πολύ μεγάλα μπαμ. Αυτά εντυπωσιάζουν για μια μέρα, αλλά στην ουσία δεν γίνεται τίποτα. Είναι γεγονός ότι ούτε καν φαντάζομαι ότι και ο πιο μισητός εχθρός της Κορίνθου θα φανταζόταν ποτέ ότι η Κόρινθος θα ήταν στο αλφα τοπικό, έτσι. Κι όμως, είναι η δεύτερη φορά. Και την προηγούμενη φορά που είχαμε έρθει, βεβαίως δεν ήταν στο αλφα τοπικό τότε, αν θυμάστε. Ήταν Τετάρτη Εθνική. Όμως, παίζαμε το Σαρωνικό ντέρμπι. Τα θυμάμαι σαν τώρα, γιατί δεν ξεχνάω τίποτα στη ζωή μου. Και θυμάμαι το μίσος κάποιων ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να μας αποκόψουν τη διαδρομή αυτή που ξεκινούσαμε τότε και η οποία εκ των υστέρων απεκαλύφθη ότι ήταν μια οργανωμένη εγκληματική δράση εναντίον της Κορίνθου που είχε ξεκινήσει με 10-10 νίκες. Και φτάσαμε στο σημείο να χάσουμε την άνοδο την τελευταία στιγμή με μια σειρά από οργιώδεις διαιτησίες στα Ηλίσια και που σε κάνουν καμιά φορά να χαίρεσαι για το κατάντημα που έχουν ορισμένοι άνθρωποι. Γιατί τότε ο Παντοδύναμος Πυλαδάκης, αν θυμάστε, μέρος ενός συστήματος που ξεκίνησε από τα Ηλίσια και κατέληξε σε μια Λάρισα που κατέκτησε το Ποτάσμα, έφτασε το σημείο η Λάρισα ουσιαστικά να παίζει με τον Τύρναβο, με την Τζαριτσάνη και με οτιδήποτε άλλο. Άρα πολλές μεγάλες και ιστορικές δυνάμεις έχουν. Ποδοσφαιρικές εννοώ, έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο. Το θέμα είναι να διδάσκεις από τα λάθη σου. Και επειδή σπανίως οι μεσογειακοί λαοί διδάσκονται από τα λάθη τους, θα πρέπει σε αυτή τη διαδικασία να ακολουθήσουμε το ρεαλισμό αυτών των χωρών, που δυστυχώς δεν μας είναι ιδιαίτερα συμπαθείς, αλλά έχουν και μια μεθοδικότητα στην οργάνωση του οποιοδήποτε εγχειρήματος. Είμαστε τοπικό. Τι μπορεί να κάνει ο Αλέξης Κούγιας, όχι τότε σαν τον Αλέξη τον Κούγια που απλώς είναι ένας φημισμένος καλός δικηγόρος και τότε ήρθε μόνος μαζί με μια παρέα εκλεκτών ανθρώπων, εκλεκτών επιχειρηματιών, ίσως το αφαγκατέ της τότε Κορίνθου με τον Δημήτρη τον Προβή, με τα παιδιά τους Πιέτριδες και νέους επιχειρηματίες, με το πολιτικό καθεστώς της πόλης από οποιαδήποτε άποψη να είναι μαζί στη διοίκηση, με ορισμένους ανθρώπους αυτούς να είναι ειλικρινείς με την οικογένεια Λαρισινού μαζί, με ανθρώπους οι οποίοι ήταν πραγματικά εκλεκτοί και που πραγματικά ήταν και συναισθηματικά δεμένοι μαζί. Δηλαδή θυμάμαι
τα συμβούλια στο πατάρι του, στο γραφείο είτε του Πιέτρη είτε του Προβή, είτε οι συζητήσεις, οι στενοχωρίες μας, τα ταξίδια μας. Αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν κάτι ζωντανό. Παρακολουθώ πολλά χρόνια αυτή τη στήνουσα πορεία της Κόρινθου. Και ενώ, ξέρετε, ορισμένοι άνθρωποι που έχουν κακές προσωπικότητες επιχαίρουν όταν αυτοί δεν συμμετέχουν στο κόστος αυτής της διαδρομής αντικής, θα σας πω ότι ήταν καθημερινή μου συζήτηση, γιατί μην ξεχνάτε ότι ο Μιχάλης μου είπε «Καλώς ήρθες στο σπίτι σου, ο Τσιχριτζής». Και δεν το είπε έτσι. Το σπίτι μου είναι το Βέλο Κορινθίας, το ξέρετε. Εκείνο το εκκλησάκι που είναι το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο που κληρονόμησα, γιατί η οικογένειά μου ήταν μια καλή οικογένεια που κατέληξε από τους τοκογλύφους πάφτωχοι, μου κληροδότησε αυτό το εκκλησάκι. Εκεί είναι η τάφη του παππού μου, του προπάπου μου, του πατέρα μου και της μητέρας μου. Η μητέρα μου πεθάνε πέρσι και δεν σας κρύβω ότι σχεδόν είχα ρίξει μαύρη πέτρα πίσω μου. Και όταν μου είπε ο Τσιφριτζής ότι καλώς ήρθε σπίτι σου, το πήρα από δύο πλευρές. Και από την πλευρά του θεωρεί ότι σπίτι μου είναι Κόρινθος, ανεξάρτητα αν εγώ φόρεσα τη φανέλα όλων των καλών ομάδων του νομού έξω από την Κόρινθο. Δηλαδή, είτε στο Λουτράκι, είτε στον Μπέλοπα, είτε στις ξεχωριστές ομάδες του νομού, ήταν κομμάτι της ζωής μου μέχρι τα 40 μου χρόνια. Μετά αυτή την ατυχία μου, τη μεταγραφή μου στον Ηρακλή και το ατύχημα που είχα εδώ στον Αγιάννη, στο Κιάτο. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι πραγματικά είναι σαν να επιστρέφω σπίτι μου, με την έννοια ότι ίσως είναι αυτή η πρόσκληση του Σωτήρη και αυτή η θερμή υποδοχή των παιδιών αυτών που ξέρω πόσο αγνά παιδιά είναι. Απλώς ήταν πολλοί παιδιά την προηγούμενη φορά που τους άφησα και τώρα είναι, νομίζω, με οικογένειες. Πραγματική επιστροφή. Θέλω όμως να μην χαϊδέψω αυτά και να σας πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ομάδα που έγινε από το πουθενά μέσα σε λίγες μέρες. Είμαι πληροφορημένος απολύτως. Η οποία έχει αγωνιστικά προβλήματα, αλλά στην ανυπαρξία που υπάρχει των ομάδων των άλλων, άκουσα ότι μια ομάδα καινούργια, Κόρινθος 2006, είναι αυτή που αμφισβητεί την κυριαρχία της Κορίνθου. Φτάσαμε στο σημείο βέβαια μια ομάδα που δεν είναι Ολυμπιακός του Τρακίου, το Λουτράκι να παίζει στην τρίτη τεχνική και η Κόρινθος να παίζει στα τοπικά, που για μένα είναι, δεν μπορώ να το διανοηθώ, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω αυτή την ομάδα που είναι, δηλαδή δεν είναι, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Καμιά φορά η σοβινιστική συμπεριφορά κάποιων ανθρώπων δημιουργεί πολλά προβλήματα. Εδώ χάθηκε το μέτρο στην Κόρινθο. Άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν το κύρος, ούτε την γνώση να διοικήσουν αυτό το σύλλογο, κάτσαν σαν βδέλα επάνω του πάρα πολλά χρόνια. Απέκτησαν ονοματεπώνυμο από την εμπλοκή τους από το σύλλογο, δεν τους ήξερε ότι η μάνα τους πριν. Και στέρισαν τη δυνατότητα από αξιόλογους ανθρώπους να είναι. Έγιναν λάθη. Αλλά είναι η ώρα να γίνουν σωστά πράγματα. Λάθη δεν κάνει όποιος δεν κάνει τίποτα. Το θέμα είναι λοιπόν αν μπορέσουμε αυτή η ομάδα των ανθρώπων, οι οποίοι θα βάλουμε πρώτα απ' όλα την προσωπικότητά μας. Γιατί αυτό με αρέσει πάρα πολύ. Ποιος είναι αυτός που συμμετέχει. Δεν έχουν όλοι οι αξιόλογοι άνθρωποι χρήματα. Αλλά είναι βέβαιο ότι θα πρέπει να μπουν και χρήματα. Και είναι αλήθεια ότι πρέπει να συνδυάζεται η παρουσία και προσωπικότητων και ανθρώπων που έχουν χρήματα με τη γνώση. Και αυτό να γίνει μια ομάδα που θα το κάνει. Εκείνο λοιπόν που μπορώ να σας πω είναι ότι σε αυτή την ομάδα αναμφισβήτητα συμμετέχω. Εκείνο που είπα πριν στον Σωτήρη είναι ότι σε αυτό το στάδιο που έχω πάρει στην πλάτη μου μια ολόκληρη πόλη που είναι η Πάτρα και απέναντι σε κολοσσούς και που πραγματικά καταφέρνει να επιβιώνει, δεν μπορώ να προδώσω ούτε την ομάδα αυτή, ούτε τις προσδοκίες όλων αυτών των εκατοντάδων χιλιάδων κατοίκων αυτής της περιοχής. Ευτυχώς, η μία ομάδα είναι στα πρόθυρα της Super League και η άλλη ομάδα, ευτυχώς το λέω εντός εισαγωγικών, στο τοπικό πλάθυμα Κορινθίας. Η διάθεσή μου είναι να βοηθήσω στα πλαίσια του εφικτού, γιατί είναι πολύ σκληρό να κρατάς δύο ποδοσφαιρικές τέτοιες ομάδες σε μια μασχάλη, στην προσπάθεια και οικονομικά,
Και το βέβαιο είναι ότι την περίοδο των Χριστουγέννων πολλοί αξιόλογοι ποδοσφαιριστές που παίζουν αυτή τη στιγμή Football League από την Παναχαϊκή ή ποδοσφαιριστές που έχω αγοράσει και έχω δώσει δανεικούς θα έρθουν στην Κόρινθο να βοηθήσουν την προσπάθεια αυτή. Ώστε και να κατακτήσει το πρωτάθλημα, το τοπικό πρωτάθλημα, αλλά και να είναι και αξιόλογοι και αξιόπιστοι στα τοπικά. Στα play-off. Γιατί τι να το κάνεις. Να πάρεις το πρωτάθλημα από τις ομάδες του τοπικού πρωταθλήματος και στο τέλος να πας στα play-off και να μην έχεις καμία δυνατότητα να κάνεις κάτι. Και η θέση Κορίνθου δεν είναι απλώς να συμμετάσχει σαν να είναι μια ακαδημία στο πρωτάθλημα έτσι όπως είναι. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Και χρειάζεται τη βοήθεια όλων. Εκείνο που θα ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία να πετύχουμε είναι να ξαναγεμίσουμε το γήπεδο. Και δεν μιλάω για το γήπεδο του συνοικισμού, που εύκολα γεμίζει, να γεμίσουμε το στάδιο. Που το έχουμε γεμίσει. Έτσι. Θυμάμαι σε εκείνη την περίοδο που έγινε εκείνη η προσπάθεια, η οποία ανέδειξε πολύ μεγάλους παίκτες, οι οποίοι χάθηκαν στη διαδρομή. Είχαμε πάρει όλο τον αφρό από τα νέα μικρά παιδιά, τόσο της Κορυθίας, όσο και, και από όλη την Ελλάδα. Έβλεπα προχθές το παιχνίδι Αχαρναϊκός με την Ερμιονίδα και έπαιζε ο Βλαχόπουλος. Που αν θυμάμαι με τον Μιχάλη, τον είχαμε πάρει 18 χρονών από ένα χωριό από το Μπύργο. Και είναι ο καλύτερος παίκτης. Βλέπω την πορεία του Αργυρόπουλου. Βλέπω την πορεία του Οικονόμου. Ήταν ένα παιδάκι 15 χρονών, ψηλόλιλο που το φέραμε. Δεν μιλάω για τα παιδιά αυτά που χάθηκαν, σαν το Σιώκο, σαν το Φίλι, σαν το Γιαννούλη, που θα έπρεπε να έχουν κάνει μια διαφορετική διαδρομή, αλλά που σου δείχνουν τον δρόμο. Θα μπορούμε να μιλάμε για ποδόσφαιρο ώρες, βέβαια. Γιατί για μένα είναι μέρος της προσωπικής μου κουλτούρας. Είναι, παρά το ότι ακούγεται υποτιμητικό για κάποιους, όταν είσαι διακεκριμένος δικηγόρος, νομίζω ότι πρέπει να ασχολείσαι μόνο με διαλέξεις νομικού περιεχομένου και με το μέγαρο μουσικής. Δεν είναι έτσι. Είναι πολύ ωραίο να υπάρχει μια ισορροπία στη ζωή και ξέρετε ότι το ποδόσφαιρο είναι τεράστιο γεγονός. Άλλο αν έγινε αντικοινωνικό. Άρα λοιπόν, μαζί με τα παιδιά θα κάνουμε αυτή την προσπάθεια να βγούμε από το βόθρο, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τα διοργανώμενα προβλήματα από την ΕΠΣ Κορυνθίας, αλλά για την Κόρινθο είναι αγόθος, έτσι. Είναι αδιανόητο. Όταν αυτοί που κάνανε τη συγχώνευση τότε και κάνανε την Κόρινθο, δεν θα σκεφτώσαν ποτέ ότι η ομάδα αυτή θα έπαιζε μετά από δεκαετίες από την συγχώνευση και την ίδρυσή της κύπελο σήμερα στο Πετρί, έτσι. Πρέπει να πάμε. Και όμως αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν, πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτήν την πραγματικότητα, να ξαναγίνουμε οικογένεια και επιτρέψουμε να το λέω κι εγώ, γιατί ξέρετε, το μυαλό μου είναι, μ' αρέσει να τις σκέψεις μου και να τις εκφράζω ειλικρινά. Πρέπει κι εγώ να περάσω ένα πολύ δύσκολο χρονικό διάστημα. Δεν μπορείς να έχεις στα χέρια σου και στις πλάτες σου και να είσαι εγγυητής της καταξίωσης δύο τεράστιων ποδοσφαιρικών μεγεθών. Των μεγαλύτερων ποδοσφαιρικών μεγεθών της Πελοποννήσου, έτσι. Μέχρι πριν λίγες δεκαετίες, η Παναχαϊκή, η Κόρινθος και η Καλαμάτα ήταν ομάδες που υπήρχαν στο χάρτη στο ποδόσφαιρο. Κάτι Αστέρες Τρίπολης, κάτι άλλες ομάδες οι οποίες δεν γνωρίζαμε καν ότι υπάρχουν. Μάλιστα, πηγαίναμε και αγοράζαμε τους παίχτες από τις ομάδες αυτές. Ακόμη και στην Κόρινθο τότε. Φύραμε παίχτη από τον Αστέρα Τρίπολης, αν θυμάστε, το Σαμπάνι. Το ιστορείο στο ποδόσφαιρο εδώ, δηλαδή το μεγαλύτερο ταλέντο της Ελλάδος εκείνη την εποχή. Αλλά το ξαναλέω ότι πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτήν την πραγματικότητα. Ελπίζω ότι θα υπάρξει αρμονία στο Συμβούλιο, γιατί όλα ξεκινάνε από εκεί. Και το κυριότερο απ' όλα να συνειδητοποιηθεί τι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, το πρέπει πια άλλοι να ψάξουμε να βρούμε τα ταλέντα από όλη την Ελλάδα και να τα πείσουμε να έρθουν. Γιατί βλέπετε, σε ένα παράδειγμα, υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής που έπαιζε προχθές στον Εργοτέλη, λέγεται Παμλίδης. Συνεοκιοσάρι. Και το καλοκαίρι, κανείς δεν, μέχρι το καλοκαίρι δεν ήξερε κανείς. Έπαιζε σε μια ομάδα που λέγεται Αχιλλέας Νεοκεσάριας. Όταν πηγαίνει σαν Παραχαϊκή ή σαν Κόρινθος εκείνη τη εποχή να πάρει τον Παμλίδη, θα έκανε κολοτούμπε στο παρελθόν. Ήρθε ο πατέρα του και μου λέει:
Και θα με χαρακεί σου. Σούπερ λίγκα μου. Τα μεγέθη έχουν μικρύνει πάρα πολύ και έχουν αλλάξει με τους μάνατζερς και με αυτόν τον τρόπο που αντιμετωπίζουν το ποδόσφαιρο διαφορετικά τα πράγματα. Αλλιώς έφτιαχνες ομάδα επί της εποχής του Μεταξά στην Κόρινθο και αλλιώς φτιάχνεις ομάδα επί της εποχής του Μαυρονάσου. Ή δεν φτιάχνεις καθόλου ομάδα αν είναι κάποιος ο οποίος απλώς υποκρίνεται τον πρόεδρο, είναι άσχετος ποδοσφαιρικά, γιατί η γνώση είναι πάρα πολλά. Άρα λοιπόν, και πάλι θα με ευχαριστήσω. Θέλω να σας προσχεθώ ότι από μεριά μου, με ό,τι σημαίνει αυτό συναισθηματικά και ρεαλιστικά και ό,τι οικονομική δυνατότητα έχω, θα προσπαθήσω να βοηθήσω και με τη γνώση που υπάρχει σε μια ανταλλαγή απόψεων, θα προσπαθήσω να είμαι μέσα στις συζητήσεις και στις αποφάσεις. Και το κυριότερο απ' όλα είναι βέβαιο ότι τα Χριστούγεννα θα καταφέρουμε να κάνουμε μια Κόρινθο που θα κρατήσει, γιατί αυτά τα παιδιά που έχουμε τώρα είναι αξιόλογα, έτσι, κάνουν τεράστια προσπάθεια. Γίνονται, βελτιώνονται κάθε Κυριακή. Θα πρέπει να τα στηρίξουμε και να τους κάνουμε να νιώθουν ακόμη καλύτερα με καλύτερους συμπαίχτες, χωρίς να κυρώσουμε την προσπάθειά τους, γιατί μέχρι τα Χριστούγεννα η περίοδος είναι πολύ μεγάλη και από ό,τι καταλαβαίνω, εδώ, σε αυτή τη διαδικασία, δυστυχώς που χρόνια υπάρχει, ειδικά στην Κόρινθο, κάποιοι, ακόμα και την σημερινή συγκέντρωση και τη σημερινή εξέλιξη, αντί να τη χαρούν, θα έχουν στενοχωρηθεί πάρα πολύ. Προτιμούν να διαλυθεί η Κόρινθος και να αναδειχθεί η ομάδα Καβάλα στο Δελφίνι 2015, παρά να πραγματικά να συμμετάσχουν σε μια προσπάθεια να βοηθήσουν αυτούς που έχουν ανάγκη βοήθειας. Αυτό έγινε και στο παρελθόν και γίνεται πάντα. Πάντα υπάρχει ένας παλιός προσφυγιστής και δεν το κάνουμε μόνο στην Κόρινθο, στο Λουτράκι, στο Κιάτο, ο οποίος ονειρεύεται τη δική του ομάδα και την ξεκινάει. Πάντα υπάρχει ένας που θέλει να είναι ταφητικό και δεν μπορεί να δεχτεί ότι κάποιος είναι αξιολογότερος αυτού και κάνει μια προσπάθεια. Και επειδή έχει και πέντε φράγκα πρόσκαιρα, χαλάει αυτή την ιστορία. Έχω μάθει ότι πολλά αξιόλογα παιδιά που έχουν ιστορία στην Κόρινθο παίζουν σε μια ομάδα που δεν έχει καμία ιστορία αυτή τη στιγμή. Και παιδιά, θυμάμαι πήγαμε ένα βράδυ με τον Μιχάλη τον Τσιχριτζή σε ένα χωριό που δεν είχα πάει ποτέ. Το ήξερα, στην Κρυά Βρύση. Και πήγαμε να πάρουμε το φίλι. Και πήγαμε σε μια παντοπολείο πρώτα, μετά πήγαμε σε μια ταβέρνα. Μετά πήγαμε. Είναι όμορφα αυτά. Και όμως βλέπεις ένα παιδί το οποίο είναι ταυτισμένο, έμαθα ότι παίζει στην. Έτσι. Που βλέπεις ότι πάντα υπάρχουν μυαλά που λειτουργούν έτσι. Χωρίς να ακυρώνουμε τις προσπάθειες άλλων, προσπαθήσουμε να πάρουμε το αποτέλεσμα και να δούμε τι θα γίνει από εκεί και πέρα και να μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι για την. Θες κάτι, κύριε Προβή? Ο ποιος συγχρησίζει να πρέπει να πει κάτι, που είναι και ο πρόεδρος ενώσεως πια. Ναι, εγώ δεν έχω κάτι να πω, απλώς να καλωσορίσω λίγο το παλιό μας φίλο, αλλά και παντοτινό φίλο, τον Αλέξη τον Κούλια, να ευχηθώ καλή προσπάθεια σε αυτή που θα κάνει με τους υπολείπους του Διοικητικού Συμβουλίου και εύχομαι, όπως είπε και ο ίδιος, μακριά από τα λάθη του παρελθόντος και να βρει η ομάδα σιγά σιγά τον δρόμο της. Και αυτό οπωσδήποτε αντιλαμβάνεσαι ότι το λέω, όχι πλέον σαν πρόεδρος Ένωσης, σαν απλός φίλαθλος, σαν παλιός πρόεδρος και σαν φίλος της ομάδας του Κορίνθου, το οποίο δεν είναι κακό κανείς να το λέει. Από τη στιγμή που όλοι ξέρουν ότι υπάρχει δικαιοσύνη, ακόμα και στα πρωταθλήματα που διοργανώνουμε, πάντοτε βγαίνει ο καλύτερος, πάντοτε είναι αυτός ο χειρότερος ο οποίος χάνει την κατηγορία. Και πολύ σωστά μίλησε ο κ. Κούλιας και είπε ότι αυτό που είναι στόχος είναι να γίνει υγιής προσπάθεια, ώστε να είναι καλή η ομάδα, να αξίζει να βγει στην κατηγορία και να αξίζει να κερδίσει και τα παράθυρα. Εύχομαι υγεία, εύχομαι επιτυχίες και θέλω να επαναλάβω αυτό που είπε στο τέλος, που είναι πολύ σημαντικό και δεν έχει μόνο ψυχολογικό χαρακτήρα. Και νομίζω ότι μεταφράζω τις απόψεις πάρα πολλών κορυφαίων, οι οποίοι ίσως θα θέλουν να το πούνε, αλλά δεν είχαν τη δυνατότητα να το πούνε. Το είπα εγώ, με μία κουβέντα. Thank you.
Θέλεις κύριε Έπιτε, κύριε Πάλι, να πεις κάτι. Ναι, εγώ ήθελα να πω. Στον κύριο πρώτα. Σαν φίλαθλοι της ομάδας Κορίνθου, θα θέλαμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Κούγια στην πόλη της Κορίνθου. Θα του ζητήσουμε να σταθεί αρρωγός στην προσπάθεια του κυρίου Μαυρονάσιου, να τον βοηθήσει σε αυτά που ξέρει και αυτός πολύ καλύτερα και να προσπαθήσουμε μαζί να φτάσουν την ομάδα της Κορίνθου εκεί που πρέπει. Ήδη ξέρουν ποια είναι η θέση της Κορίνθου και πού ανήκει η ομάδα της Κορίνθου. Εμείς από τη μεριά μας θα είμαστε στο πλευρό τους, από τη θέση μας που είναι κερκίδα και θα σταθούμε μπροστά τους. Καλώς ήρθατε κύριε Κούγια. Είναι μεγάλη μας τιμή που είστε σήμερα εδώ. Νομίζω ότι θα μας βοηθήσει σημαντικά και με τη γνώση του στον χώρο του ποδοσφαίρου, αλλά και με την ενίσχυση της ομάδας που χρειάζεται αυτή τη στιγμή κατά την περίοδο των μεταγραφών. Νομίζω ότι έχετε και την γνώση και την εμπειρία και την οικονομική δυνατότητα, γιατί τα οικονομικά μας είναι πολύ περιορισμένα, να μας βοηθήσετε να μπορέσουμε να βγάλουμε την ομάδα από αυτή την κατηγορία που είναι αυτή τη στιγμή και να ανέλθουμε στη γάμα εθνική κατηγορία με βλέψη για κάτι καλύτερο. Κατανοώ ότι υπάρχει τεράστιο θέμα με την Παναγαϊκή. Είναι μια τεράστια ομάδα και μια τεράστια πόλη αυτή. Έχετε δώσει όλους σας το ΕΜΕΧΗ. Ευελπιστούμε να βοηθήσετε για τη δική μας ομάδα. Τώρα θέλω να κάνω μόνο μια παρατήρηση σε αυτά που είπατε για το Γαλατάκι. Δεν το είχε μίσος ούτε έκφρα, γιατί έπεσε αυτό το σώμα του Γαλατακίου. Απλώς υπήρχε μια αντιπαλότητα στα όρια του, των αθλητικών δεδομένων. Αυτά και ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας.